τον ένα και μοναδικό Γιώργο Περί, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό Γιώργο. Μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε? Εμείς πολύ καλά. Εσύ? Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είναι και η πρώτη συναυλία της περιοδίας μου. Καλή. Είμαι πολύ χαρούμενος που είναι και... Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα και η Παγκόσμια Μέρα είναι η γιορτή της μουσικής. Οπότε είναι ένας λόγος παραπάνω για να έχουμε χαρά και να γιορτάζουμε. Και είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει καλά για μουσική και όταν μιλάμε για παγκόσμια και διεθνή μουσική, γνωρίζεις πολύ καλά. Δεν είσαι τυχαία και σε έχουν χαρακτηρίσει πολύ ως ο νεότερος διεθνής τραγουδιστής της Ελλάδας, ο οποίος όντως αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στο χώρο της μουσικής τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ακούσει πολλά τραγούδια σου να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των charts σε 40 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο. Πολλοί μπορεί να μην σε γνωρίζουν και από ό,τι έχω διαβάσει σε συνεντεύξεις δεν σε αφορά και δεν σε πολύ νοιάζει κιόλας, γιατί είσαι τέτοιος άνθρωπος ο οποίος θα παλέψει και με τη μουσική του θα καταξιωθεί στα μάτια όλων των Ελλήνων σταδιακά, σιγά σιγά που λέμε. Όχι ότι δεν με νοιάζει όμως. Εντάξει. Είσαι περήφανος, παιδί μου, λίγο παραπάνω. Δεν έχω κάνει παραπάνω. Δόξα τω Θεώ, την αγάπη του κόσμου την παίρνω. Ο κόσμος με αγαπάει, με σέβεται και τις συναυλίες μου, οπότε δεν έχω παράπονο. Μπράβο. Και επίσης τονίσαμε και στην αρχή ότι έχεις άψογη τεχνική όσον αφορά τη φωνή σου και θα μου πεις τώρα καλά, εσύ τώρα πώς το αναγνωρίσατε ρε παιδιά, αφού δεν είστε γνώστες της μουσικής. Δεν είμαστε, αλλά ψάξαμε για εσένα και ήταν εκείνο το κοινό στοιχείο, κοινός παρανομαστής των ανθρώπων που έχουν μιλήσει για εσένα ή που έχουν αναφερθεί στο όνομά σου. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό και σπουδαίο αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει το υπόβαθρο και το ταλέντο, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται και σοβαρή δουλειά από τη δική σου την πλευρά για να φτάσεις στο σημείο αυτό. Θέλει πολύ πειθαρχία, θέλει σκληρή δουλειά, θέλει μαθήματα, θέλει προπόνηση. Είμαστε και, σας άκουγα πριν που λέγατε για τη Σέρνα Williams, είμαστε και εμείς αθλητές. Το αθλητές, τραγούδι είναι πρωτοαθλητισμός. Θέλει ατελείωτη δουλειά, με πειθαρχία. Λάρα Φαμπιάν, Μισελ Λεγκράν, δεν συνεργάστηκα ούτε εγώ ούτε η Χριστιάνα με αυτούς, ούτε κανένας. Κάτι ξέραν οι άνθρωποι. Κανένας άλλος Έλληνας ερμηνευτής. Υπάρχει ένας Έλληνας. Ποιος? Είναι Άννα Μούσκουρη. Είναι Άννα Μούσκουρη, ναι. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ναι. Ναι, και αυτή τη φορά έρχεσαι στα Χανιά προκειμένου ο κόσμος να διαπιστώσει αυτό για μία ακόμα φορά. Τη δική σου αξία, το δικό σου αξιακό κώδικα μέσα στο κομμάτι της μουσικής, μια καταπληκτική συναυλία η οποία προετοιμάζεται. Σε αποδεσμεύσαμε και από τα soundcheck από ό,τι γνωρίζω, γιατί πυρετοδός γίνονται και προετοιμάζονται τα πάντα. Ακριβώς. Καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε πίσω στα Χανιά, γιατί είχα να έρθω νομίζω 5-6 χρόνια. Τελευταία φορά ήταν που είχαμε έρθει με τον Μάριο Φραγκούλη και κάναμε την Κιβωτό, λέγονταν η περιοδία μας τότε. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έμαθα ότι μέσα σε μία μέρα, νομίζω, εξαντλήθηκαν όλες οι θέσεις που ήταν διαθέσιμες για τη συναυλία μας. Και μάλιστα παρακάλεσα πολύ θερμά τους υπεύθυνους και μου είπαν ότι θα βάλουν μερικές θέσεις παραπάνω. Οπότε, όσοι πιστοί προσέλθετε, 9 η ώρα θα δώσουν ελάχιστες θέσεις παραπάνω, γιατί η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φέτος λοιπόν η περιοδία μας λέγεται Καρδιά Κίτα, από αυτό το τραγούδι που μου χάρισε η Ευανθία Ρεμπούτσικα με τη Λένη Νικολακοπούλου και είναι το τραγούδι των τίτλων της σειράς. Που ξαναβρέθηκα μετά από χρόνια χάρη σε εσένα. Ακριβώς, τις έφερα εγώ μαζί μετά από 20 χρόνια, γιατί είχαν 20 χρόνια να συνεργαστούν και γράψαμε έναν ολόκληρο δίσκο μαζί, όπου μέσα ήταν και αυτό το τραγούδι το Καρδιά Κίτα από τους τίτλους της σειράς Αγγελική, το οποίο αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο και αυτό με χαροποιεί και με τιμάει ιδιαίτερα. Οπότε η συναυλία αυτή έχει πολλά τραγούδια από το δίσκο, έχει τραγούδια από το προσωπικό μου ρεπερτόριο και στα ελληνικά και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Και βεβαίως κάποια πάρα πολύ γνωστά και αγαπημένα τραγούδια που μαζί με τους μουσικούς μου, τους υπέροχους μουσικούς που έχω μαζί μου, που είναι 4 εξαιρετικοί σολίστες, έχουμε διασκευάσει. Μπράβο. Και πώς νιώθει τώρα ένας καλλιτέχνης μετά από όλη αυτή την αποχή μηνών λόγω έτσι, του κορονοϊού που θα ανέβει στη σκηνή, πώς θα νιώθεις εσύ 5 λεπτά πριν βγεις στη σκηνή και έχεις όλους αυτούς τους ανθρώπους από κάτω να σε περιμένουν με ανυπομονησία, να διασκεδάσουν μαζί σου, να περάσουν όμορφα? Αυτό το άγχος υπάρχει ακόμα? Καταρχάς είμαι σαν λιοντάρι σε κλουβί. Το περιμένω πώς και πώς, γιατί έχω να κάνω συναυλία νομίζω 1,5 χρόνο, πόσο καιρό είναι. Το περιμένω σαν τρελός.
Γι' αυτό και είμαι πολύ χαρούμενος, αλήθεια σας το λέω, που ξεκινάμε εδώ στα Χανιά και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τόσο θερμή. Με γέμισε με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Τώρα για την απαντήσω στην ερώτησή σου, το track δεν φεύγει ποτέ. Ναι. Δεν φεύγει ποτέ μετά από τόσα χρόνια. Ίσα-ίσα είναι δείκτης, νομίζω, για να σου υπενθυμίζω ότι τα πράγματα είναι στη θέση σου, στη θέση τους. Γιατί αν δεν έχεις το στομάχι να πανηγυρίζει 5 λεπτά πριν βγεις να τραγουδήσεις. Αυτές οι πεταλουδίτσες να... που νιώθεις από το άγχος, ναι, σου και ξέρετε, πώς θα πάνε τα πράγματα. Λίγο, είναι ρομαντικός όρος οι πεταλουδίτσες. Εγώ παραλύω το τρακ. Τα πόδια μου που δεν μπορούν να τρέμουν, ναι, παθαίνω, δεν είναι τόσο ευχάριστο και τόσο όμορφος οι πεταλούδες. Αλλά να υποθέσω πως 9 η ώρα τα ξεχνάς όλα. 9 και 4. Α, θέλεις και εσύ λίγο το χρόνο σου. Θέλει λίγη ώρα, ναι. Στην αρχή πάντα είμαι τρομοκρατημένος. Αλλά είσαι στο σπίτι σου. Δώσε μου μια λεπτομέρεια, μια πληροφορία βασικά, γιατί ρωτάει και ο κόσμος. Ναι. Η μαμά σου είναι η Ζωέλ Λοπινό, έτσι. Βεβαίως. Καταγωγή έχουμε από Κρήτη ή κάνουμε λάθος. Άρα ένας λόγος παραπάνω να χαίρεσαι. Βέβαια. Εξαιρετική συγγραφέα η μαμά του Γιώργου, από τα Σφακιά η καταγωγή, η γιαγιά. Ακριβώς, η καταγωγή από την προγιαγιά μου είναι από τα Σφακιά, από τα Σκύφου. Αυτά τα λέμε από την αρχή, να ξέρεις. Γιατί ο αρχισυντάκτης Γιώργο. Κάτσε να προδώσω λίγο, ο αρχισυντάκτης μας έχει αυτή την αγάπη τώρα. Όλοι αυτοί είναι ο αρχισυντάκτης, ο οποίος επιλέγει ανθρώπους που είναι από την Κρήτη για να γράψει πρώτο τίτλο. Ο κριτικός που. Ναι, έπρεπε να το συνδυάσω. Έπρεπε να το πεις εξ αρχής. Να είναι πιο πιασάρικος ο τίτλος, κατάλαβες. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είσαι μετριόφρον άνθρωπος και έχεις μια ηθική η οποία φαίνεται στο πρόσωπό σου, στα μάτια σου, στο χαμογελό σου. Και μπράβο σου. Πώς μπορεί να νιώθει ένας τέτοιος άνθρωπος όταν γνωρίζει ότι 110 εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παρακολουθούν το δικό του μουσικό έργο και τη δική του μουσική συμμετοχή στο εξωτερικό, ένα από τα περάσματα που έχει στη διεθνή μουσική σκηνή. Σου δίνει τεράστια χαρά, σου δίνει... Καταρχάς υπάρχει έκπληξη. Πολλές φορές αναρωτιέσαι, καλές, μα πώς έγινε αυτό τώρα σε μένα. Για πολλά χρόνια νόμιζα ότι δεν το αξίζω. Αναρωτιόμουν πώς είναι δυνατόν να μου έγινε εμένα όλο αυτό που δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Πού έγινε αυτό ακριβώς, στον Καναδά είχε γίνει, Γιώργο? Αυτό έγινε στην Αμερική, στο τηλεοπτικό μου αφιέρωμα. Κάναμε 2 τηλεοπτικά αφιερώματα. Το ένα ήταν από μια συναυλία μου στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης και το δεύτερο ήταν από μια συναυλία στο Ηρώδειο στην Αθήνα που την μεταδώσαμε στην Αμερική. Που όντως την πρώτη την είδαν 130 εκατομμύρια τηλεθεατές, αν θυμάμαι καλά, και την δεύτερη 105, 108, δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για την επόμενη, γιατί, ξέρετε, μου δόθηκε μια τεράστια τιμή πέρσι και μαγνητοσκοπήσαμε, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, μια συναυλία σε έναν αρχαίο ναό, στον αρχαίο ναό της Αθέας στην Αίγινα, που είναι η μικρή αδερφή της Ακρόπολης. Και είναι μια συναυλία που μαγνητοσκοπήσαμε για το αμερικάνικο κανάλι, το PBS, αλλά σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, καθώς ένα απόσπασμά της θα χρησιμοποιηθεί για την πρόθεση της χώρας. Πρόθεση του τουρισμού και της χώρας συλλογικότερα, έτσι. Ακριβώς. Και αυτή, ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη, βαθιά τιμή για μένα, το να είμαι ο πρώτος τραγουδιστής στον οποίο δόθηκε αυτή η τιμή και η δυνατότητα, γιατί είναι μια στιγμή που δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ότι την ημέρα που πάτησα πάνω εκεί και ξεκινήσαμε το γύρισμα, θυμάμαι αυτό το συνέστημα του να μην αντέχεται αυτή η τόση ομορφιά. Αυτό το δέος ήταν, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι πέρα από σένα, ήταν πέρα από όλους εμάς που βρισκόμασταν εκεί. Και αυτό με κάνει πολύ περήφανο σαν Έλληνα, γιατί σε όσα μέρη του κόσμου και να έχω πάει και να ξεκολουθώ να πηγαίνω, είμαι πάντα the Greek singer, έτσι με λένε, ο Έλληνας τραγουδιστής. Και μιλάμε, Γιώργο, τώρα για μια διεθνή καριέρα, για μια καριέρα που πολλοί άνθρωποι θα ζήλευαν, με την καλή ή και όχι έννοια. Πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα τελικά άνοιξαν αυτές οι πόρτες στο εξωτερικό και κατά πόσο θεωρείς είναι εύκολο να συμβεί ή να επαναληφθεί αυτή η ιστορία για κάποιον νέο καλλιτέχνη? Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν μπορώ να σας πω για τους άλλους, μπορώ να μιλήσω μόνο για μένα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που είμαι σήμερα συμπεριλαμβάνει ατελείωτες ώρες υδρότα, κόπου, προσπάθειας, ξανά και ξανά. Περιλαμβάνει χιλιάδες
πόρτες που μου κλείσανε στα μούτρα και έπρεπε να προσπαθήσω ξανά και ξανά για να ανοίξουν, μέχρι να ανοίξει ένα μικρό παραθυράκι. Χρειάστηκε να μην παρασυρθώ από τα χρήματα ή από άλλα πράγματα και να είμαι πιστός στο παιδικό μου όνειρο και στο όραμά μου που ήταν να τραγουδήσω. Χρειάστηκε επίσης να κάνω υπομονή, γιατί υπήρχαν μεγάλες περίοδοι που απλά περίμενα. Δεν γινόταν τίποτα. Δεν έπαιρνα πίσω ούτε το 1/10 από αυτά που είχα σπείρει. Και ξαφνικά όμως κάτι γινόταν και άλλαζε. Νομίζω ότι το μόνο, παρά το ότι είναι αλήθεια αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει καμία συνταγή, η μοναδική, αν θέλετε, συνταγή που εγώ μπορώ να πω σαν Γιώργος και που τη λέω πάντα και στα νεότερα παιδιά που έρχονται και με ρωτούν, είναι ότι το μόνο μυστικό είναι να μην κατεβάζεις ποτέ τα όπλα, να μην τα παρατήσεις ποτέ. Ό,τι και να συμβεί, αν την έχεις την ανάγκη να εκφραστείς μέσα από το τραγούδι και να πλησιάσεις τον κόσμο και αν θεωρείς ότι έχεις κάτι να πεις στον κόσμο και αν σε καίει πραγματικά μέσα σου να επικοινωνήσεις με τον κόσμο και να τους αγαπήσεις και να αγαπηθείς, τότε απλά δεν πρέπει να τα βάλεις ποτέ κάτω, να μην πεις άνθρωπος, σταματά. Και συγγνώμη που θα το αναφέρω, αλλά εμένα με άγγιξε, με συγκλώνησε λίγο παραπάνω το γεγονός ότι μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες της ζωής του προσπάθησε, λέει, να ασχοληθεί με τη μουσική, τον ορθό μουσικό τρόπο, ξεπερνώντας και το διαζύγιο των γονιών του. Mm-hmm. Άρα όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε το να έχεις μονίμως στο μυαλό σου μια τέτοια εικόνα, μια τέτοια κατάσταση, και το αναφέρω μόνο και μόνο γιατί ζούμε σε περιόδους που αφισβητούνται πολλές αξίες πλέον. Ναι, και ειδικά το κομμάτι της οικογένειας, εσένα σε πόνεσε και είναι κάτι το οποίο ήθελες να επουλώσεις την πληγή μέσω της μουσικής και αυτή τη στιγμή μεγαλωγής. Νομίζω ακριβώς ότι η μουσική ήταν η διέξοδός μου σε αυτό το πολύ βίαιο και επώδυνο διαζύγιο των γονιών μου που μου άφησε πάρα πολλά τραύματα. Η μουσική, ξέρετε, εμένα η μουσική μου έδωσε ελευθερία. Ελευθερία, μου έδωσε το δικαίωμα, μπράβο, να είμαι αυτός που ήθελα να είμαι. Με ταξίδεψε, μου έδωσε το δικαίωμα να πατάω στα πόδια μου γερά. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους τώρα που είμαι πια σε θέση που μπορώ να βοηθήσω, ασχολούμαι όσο περισσότερο μπορώ με τα δικαιώματα των παιδιών. Και γι' αυτό, μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο. Στην Ελλάδα πρόσφατα έγινα πρέσβευτής για την καμπάνια ανατοχής των παιδιών που κάνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Μια πρωτοβουλία της Υπουργού κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου που με κάλεσε και με πολύ μεγάλη χαρά και περηφάνεια να έλαβα αυτό το ρόλο. Ταυτόχρονα ξεκίνησα μια συνεργασία με τη UNICEF για τα παιδιά στην Ελλάδα και ειδικεύομαι στο θέμα της κακοποίησης των παιδιών, γιατί είναι κάτι που το έχω περάσει και εγώ, οπότε μπορώ να αναφερθώ σε αυτό, ξέρω τι σημαίνει. Και ταυτόχρονα είμαι και πρεσβευτής σε έναν άλλον οργανισμό στην Αμερική που ασχολείται με το να δίνουν υποτροφίες σε παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν. Μάλιστα. Γιατί τα παιδιά, ξέρετε, είναι το μέλλον και δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει έστω και ένα παιδί που αισθάνεται μόνο του. Είναι κάτι που δεν το δέχομαι. Μάλιστα. Περισσότερος Γιώργος Περής απόψε και όλοι διαπιστώσαμε με όλο αυτό το βιογραφικό το οποίο προσπαθήσαμε τουλάχιστον λίγο να αποκωδικοποιήσουμε μέσα από αυτή τη σύντομη συνομιλία με τον Γιώργο, να αντιληφθούμε όλοι μας το τι θα ακολουθήσει απόψε, κάτι ποιοτικό, κάτι το οποίο έλειπε και μας έλειπε και αυτή η ανάγκη της σύζευξης των μουσικών με το κοινό. Ακριβώς. Θα έχουμε πολύ κέφι όμως απόψε, σας το λέω. Είμαστε σίγουροι. Θα κάνουμε χαρά. Αν τελείωνε λίγο νωρίτερα η εκπομπή και δεν είχαμε και 200 χιλιόμετρα στη μέση να μας χωρίζουν, θα ήμασταν στην πρώτη σειρά. Να είσαι σίγουρος. Θα σας καλέσω στο Ηράκλειο. Θα παίξουμε και στο Ηράκλειο, οπότε θα σας καλέσω. Ωραία. Εδώ προλαβαίνουμε. Πότε έρχεσαι, Γιώργο, Ηράκλειο? Δεν έχω ακόμα την ημερομηνία. Νομίζω θα είναι τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου, κάπου εκεί. Θα την ξέρουμε πολύ σύντομα. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη απόψε. Καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σου, Γιώργο, γεια σου.